40 χρόνια πέρασαν από τη 17η Νοεμβρίου του 1973, μια ημερομηνία που έμελε να σημαδέψει ανεξίτηλα τις μνήμες του ελληνικού λαού. Τις ημέρες εκείνες που με μπροστάρι τους φοιτητές και τον απλό λαό ξεσηκώθηκαν προκειμένου να διώξουν την 7χρονη τυραννία. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου, παρόλο που πέρασαν 40 χρόνια, παραμένει πάντα επίκαιρο, αφού και τις ημέρες αυτές ο ελληνικός λαός αγωνίζεται για να διώξει από πάνω του τους οικονομικά ισχυρούς Ευρώπης που έχουν εγκαθιδρύσει τη δική τους χούντα, την οποία και πρέπει κάποια στιγμή να αποτινάξει, όπως έκαναν τα νιάτα μας, οι εργαζόμενοι και οι απλοί Έλληνες πολίτες. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνική ΛΑΕ. Συμμετοδίδω με διαχείριση της Γενετικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές, στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος, συνειδητοποίησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε.
Αυτό